Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Λένε ότι οι ειδήσει για δημοσιογράφου είναι μόνο οι κακέ ειδήσει. Δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη και επιτέλου μετά από πάρα πολλέ εκπομπέ που συνήθω συζητάμε δυσάρεστα πράγματα έχουμε να παρουσιάσουμε και εμεί μια ευχάριστη είδηση, ένα ευχάριστο θέμα. Η Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει ξανά την δική τη έκθεση για την άμυνα. Είναι η Ντεφέα, η οποία ανοίγει σε λίγε ώρε τι πύλε τη. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον διευθυντή αυτή τη έκθεση, την Ντεφέα, τον κύριο Βασίλη Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, σα ευχαριστούμε που μέσα στον πανικό ε, της τη έκθεση βρήκατε λίγο χρόνο να έρθετε να τα πούμε. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πόσα χρόνια είναι η Ελλάδα χωρί Αμερική έκθεση, θυμάστε, από την Defender που. Αν δεν κάνω λάθο, τελευταία Defender ήταν το 2008, μετά έγιναν κάποιε άλλε προσπάθειε. Ήρθε και η κρίση μετά. Ήρθε και η κρίση μετά, μιλάμε σίγουρα για μια δεκαετία. Πώ προέκυψε η ιδέα τη ΔΕΦΕΑ, Η ιδέα τη ΔΕΦΕΑ προέκυψε το 2019 μετά από πρόταση του Προέδρου του ΣΕΚΠΗ, του Σύνδεσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικουλικού του κ. Ροζολί, την οποία και αποδεχτήκαμε. Ήταν αρχικά προγραμματισμένη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για τον Ιούνιο του 20, δεν κατέστητε τελικά δυνατό Λόνο λόγω, λόγω κορονοϊού. Και οπότε είμαστε πολύ τυχεροί που πλέον μιλάμε ότι σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, θα ανοίξει τη, τις πύλες της η ΔΕΦΕΑ, η Για δώσουμε μια εικόνα. Εντάξει, εμείς επειδή μας ενημερώνεται πολύ συχνά με δελτία τύπου για τις συμμετοχές, ε, πόσο μεγάλη θα είναι η συμμετοχή που έχουμε στην πρώτη ΔΕΦΕΑ. Λοιπόν, να αναφέρω καταρχήν mm -hmm. τα, τα, τα βασικά. Ναι. Εντάξει, διοργανώνεται 13 με 15 Ιουλίου στο Metropolitan Expo, στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Το, το, το γνωρίζετε. Βασικό μέτοχο του οποίου είναι και η Ρότα, η, η διοργανώτρια εταιρεία που η διοργανώτρια διοργανώτρια εταιρεία της η εταιρεία τη ΔΕΘΕΑ. Πραγματοποιείται με την, με την αιγίδα και τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνική Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Φυσικά, όπως και προείπαμε, την συνεργασία του, του ΣΕΚΠΗ, έχει και την αιγίδα όμω και του Υπουργείου Ναυτιλία Νησιωτική Πολιτική, αλλά και την υποστήριξη τη ΕΛΑ, τη Ελληνική Ένωση Εταιρεών Άμυνα και Αεροδιαστημική. Λοιπόν, η έκθεση γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έω σήμερα, γιατί ακόμα προστίθενται στι συμμετοχέ, όσο mm. και αν δεν το πιστεύετε. Ακόμα και τώρα, λίγε ναι, ναι, πριν. Ναι. Λίγε ώρε πριν. Ε, μιλάμε για 315 εταιρείε από 22 χώρε συνολικά. Ε, η ελληνική αμυντική βιομηχανία φυσικά είναι, είναι στο επίκεντρο όλη αυτή τη προσπάθεια με γύρω στι 100 Εταιρείε από την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ε, να αναφέρω ότι θα υπάρχει εξωτερικός χώρος στο, στο, αεροδρόμιο Στατική Έκθεση Αεροσκαφών, στο, στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Οπότε μιλάμε για μια έτσι διεθνής έκθεση με όλες τις προδιαγραφές που θέτουν μια ευρωπαϊκή έκθεση. 315 εταιρείε όπως παρανέφερα που είτε είναι ανεξάρτητες συμμετοχές ή ως, ως εθνικά περίπτερα. Υπάρχουν πολλά εθνικά περίπτερα mm -hmm. κατά το, ε, στην, στην, στην ΤΕΦΕΑ. Υπάρχει το Εθνικό Περίπτερο της Αμερικής, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Κύπρου, Όπω επίση τη Ολλανδία, τη Πορτογαλία. Ε, με δεδομένε τι συνθήκε και εννοώ ότι ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, νομίζω ότι είναι το εγχείρημα πάρα πολύ μεγάλο και, και πάρα πολύ επιτυχημένο από ό,τι ακούω από τι συμμετοχέ που έχετε εξασφαλίσει. Ε, υπήρξε σκέψη για νέα αναβολή, όχι. Δεν πήγαινε και μια δεύτερη αναβολή σε μια τέτοια έκθεση, έτσι. Όχι, δυστυχώ, αυτές οι εκθέσεις ε, απαιτούν μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ, πολύ καλό και πολύ μεγάλο mm. επίπεδο οργάνωση. Ναι. Ε, και απαιτείται πολύ μεγάλος ε, χρόνος προετοιμασία. Την ετοιμάζετε νομίζω κοντά στα τρία χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Είναι δύο χρόνια μεγάλα. Ε, είναι δύο χρόνια και μάτα. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο, όπω είπαμε, για τον Ιούνιο του 20. Mm -hmm. Μετά έγινε μια δεύτερη ανακοίνωση για τον Μάιο του, του 20. Ε, και μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πήραμε την απόφαση για τον, για τον, για τον Ιούλιο. Η Ελλάδα νομίζω ήταν μία από τις λίγες χώρες εδώ στην περιοχή που δεν είχε, είχε, σταματήσει να έχει τέτοια έκθεση αμυντική. Έτσι. Έχουμε στη Μέση Ανατολή μεγάλες τις ασκήσεις, mm -hmm. έχουμε στην, στην Ευρώπη τις, γνωστέ, στον Μπουρζέ, στο Φάρμπορο και άλλα και άλλε. Ήταν κάτι που, που μα έλειπε νομίζω. Κοιτάξτε, μετά και, μετά και τη λήξη, ας πούμε, να, να το πω έτσι, της, της τη το mm -hmm. 2008, ε, άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό αυτή η έκθεση για όλη την, την ευρύτερη περιοχή και άλλες χώρες τότε το, το εκμεταλλεύτηκαν. Ε, και γεννήθηκαν πολλές μικρότερες, να το πω έτσι, εκθέσεις περιφερειακά, mm -hmm. για να καλύψουν τις ανάγκες στον ευρωπαϊκό χώρο τη, της Μετανατολικής Μεσογείου. Εδώ με την έκθεση και εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στο, στο χάρτη. Κάτι που τη αξίζει, κάτι που προπήρχε. Η Defender δεν, δεν έπρεπε να έχει σταματήσει για εμά ποτέ, γιατί είναι, είναι πολύ πιο δύσκολο να επανατοποθετήσει ένα προϊόν και σε μια τέτοια αγορά που είναι δύσκολη η, η διεθνή αγορά των αμυντικών εκθέσεων, είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Απαιτείται τεχνογνωσία, προγραμματισμό, Είναι ένα ειδικό προϊόν, Είναι προητός. ένα ειδικό προϊόν που εμπλέκονται πάρα πολύ, πάρα πολύ πάρα φορεί. Ε, τώρα, ε, έχουμε <coughs> κάποιε συμμετοχέ που θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Αναφέρετε του Αμερικάνου. Εντάξει, οι Αμερικανοί λίγο. Αυτό νόητο ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον όπως όλες οι μεγάλες χώρες. Ε, αυτό που με εντυπωσίασε και νομίζω και αυτούς που μας παρακολουθούν θα τους έχει εντυπωσιάσει είναι ότι αναφέρατε 100 ελληνικές εταιρείε. Mm. Δηλαδή επειδή mm. πολύ <χω> συναγκρινιάζουμε ότι δεν υπάρχει ελληνική αμυντική ότι έχουμε θέμα, βλέπω ότι υπάρχει μια παρουσία πολύ έτσι, τουλάχιστον σε, σε αριθμό, είναι πολύ μεγάλη. Ε, είναι πολύ μεγάλη. Η πλειοψηφία των εταιριών αυτών είναι μέλη των δύο σωματείων, του, του ΣΕΚΠΗ, mm. κατά κύριο λόγο και τη και της ΕΛΕΑ. Ε, αυτή, είναι, αυτή, είναι, η βάση μα. Να μην ξεχνάμε ότι η έκθεση γίνεται για αυτού. Γίνεται κατά κύριο λόγο για την ενίσχυση τη ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε μια συγκυρία προ όφελο τη ελληνική οικονομία. Ε, να σας αναφέρω εδώ ότι όλοι οι διεκδικητές των εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί ε, είναι παρόντες, όλες οι εταιρείες. Ε, η Ελλάδα, η Αθήνα και συγκεκριμένα στην ΤΕΦΕΑ θα γίνει για τρεις ημέρες το κέντρο, η καρδιά της Διεθνούς Αμυντικής Βιομηχανίας. Θα γίνει αν θέλετε μια αν μου επιτρέπετε τον όρο, μια παρέλαση VIP επισκεπτών, προέδρων, αντιπροέδρων, εταιριών κολοσσών στη Διεθνή Αμυντική Βιομηχανία. Να σας αναφέρω εδώ πέρα ότι γνωρίζει πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία και σε επίπεδο επισκεπτών από διεθνείς αποστολές. Μέχρι στιγμής θα έχουμε κατά τη διάρκεια τη ΔΕΦΕΑ την επίσκεψη συνολικά 41 διεθνών επίσημων αντιπροσωπιών από, από 35 χώρες, σε επίπεδο υπουργών, υφυπουργών, γενικών επιτελείων, ε, διευθύνσεων εξοπλιστικών, ε, γενικών γραμματέων. Ε, θα είναι διακεκριμένοι παράγοντες, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ανώτερα στελέχη, έτσι, και μιλάμε από χώρες τόσο από την Ευρώπη, αλλά και τη Μέση Ανατολή mm -hmm. και τα Βαλκάνια, και την Βόρεια Αφρική, αλλά ακόμα και από, την... και από την Ασία. Αυτό ήθελα να εξηγήσω, γιατί κάποιοι που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με το θέμα των αμυντικών εκθέσεων, είναι νομίζω πολύ σημαντικό για την ελληνική αμυντική βιομηχανία να έχει μια τέτοια έκθεση η Ελλάδα. Πολλέ εταιρείε που πιθανόν να μην έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν στο εξωτερικό με άλλου τρόπου, ε, νομίζω ότι μια τέτοια έκθεση, έστω και διετία που έχετε προγραμματίσει ότι θα γίνεται, του δίνει μια, μια ευκαιρία να, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Και νομίζω ότι οι ελληνικέ εταιρείε έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν πολλά στο εξωτερικό. Κι, κοι, 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 κοιτάξτε λίγο. Νομίζω ότι η ανάπτυξη, ή αν θέλετε αλλιώ να το θέσουμε, η έξοδο από την κρίση, κρίνεται από τρει καθοριστικού παράγοντε από την εξωστρέφεια που πλέον θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε επιχείρηση που, που θέλει να, να εξελιχθεί, από την ανταγωνιστικότητα του, του προϊόντος που προσφέρει και την καινοτομία. Ε, είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από τη διοργάνωση της της ΔΕΦΕΑ θα προσφέρουμε ιδιαίτερα για τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες αυτή την τη, τη, τη πλατφόρμα... Έτσι, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αυτά τα, αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούν να τους προσφέρουν ένα βήμα παραπάνω για την ανάπτυξή τους. Ε, εσείς, ενώ η, η, η ρώτα, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε εκθέσεις, ωστόσο νομίζω ότι η αμυντική έκθεση ήταν κάτι ιδιαίτερο <laughs> πλέον, έτσι ως αντικείμενο, δεν το είχατε αγγίξει ποτέ... Ε, μου κάνει εντύπωση η επιμονή σα. Δηλαδή, πιθανόν άλλη εταιρεία στη θέση σα με όλε αυτέ τι δυσκολίε, με του κορονοϊού κτλ., κάπου να έχει εγκαταλείψει. Ε, αυτό δείχνει ότι έχετε, θα έχετε μια, ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια ώστε αυτή η έκθεση να πάει ακόμα παραπέρα. Για παράδειγμα, αντί να έχουμε μόνο στατικά αεροσκάφη, α πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, να έχουμε και ένα air show όπω αυτά που γίνονται σε εκθέσει στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Ναι, ναι, δεν, είναι, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, το, το καταλαβαίνω, απλά... Να σας πω. Καταρχήν είμαστε μια εταιρεία που διοργανώνει εκθέσεις από το 1984. Πολλά χρόνια. Η τεχνογνωσία που υπάρχει είναι τεράστια. Είναι μοναδική, mm -hmm. θα το έλεγα, για τα ελληνικά δεδομένα. Όπως προανέφερα, η ρότα είναι και βασικός μέτοχος του Metropolitan Expo που ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση για την ελληνική εκθεσιακή αγορά και όχι μόνο στο ελεύθερος Βενιζέλος. Έχουμε όμως το εξή χαρακτηριστικό προφανώς και και ο στόχος μας και το πλάνο μας είναι η έκθεση να μεγαλώνει mm. να προσφέρει ακόμα περισσότερα και, και πιο επαγγελματικά εργαλεία σε όλους τους α, εμπλεκόμενους από τους εκθέτες, τους εργαζόμενους φορείς κτλ. Ε, θα διοργανώνουν κάθε δύο χρόνια. Αλλά έχουμε το μειονέκτημα, αν θέλετε, ή και το πλεονέκτημα στις, περιπτώσεις, στις, περιπτώσεις, στις, περισσότερες των περιπτώσεων, ότι είμαστε δίπλα σε έναν διεθνή αερολημένα. Ναι. Αυτό δεν μας επιτρέπει εύκολα να προβούμε σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε τύπου air show ή, ή, ή αν θέλετε... Πρέπει το Οι επίγειες επιδείξεις. Δεν είναι τόσο εύκολο, mm -hmm. αν και η φύση της έκθεσης δεν είναι αυτή. Η φύση της έκθεσης είναι, είναι, είναι επαγγελματική, να το mm -hmm. πω έτσι. Είναι ειδικού ενδιαφέροντος. Ναι, και, κυρίως να σας ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία να κλείσουν συμφωνίες παρά να έχουμε το θέαμα που επιζητούμε εμεί οι δημοσιογράφοι. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και νομίζω προτιμότερο. Ωραία. επειδή είναι βέβαιο ότι θα αρχίσουν να μα στέλνουν μηνύματα για το ποιοι μπορούν να επισκεφθούν και ποιοι δεν μπορούν να επισκεφθούν την, έκθεση, θα μα πείτε δύο πράγματα, ποιοι μπορούν να μπουν. Κοιτάξτε, η, έκθεση απευθύνεται στις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στα στελέχη των σωμάτων ασφαλεία, απευθύνεται στου επαγγελματίε τη αμυντική βιομηχανία, και φυσικά σε κυβερνητικούς, πολιτικούς, αξιωματούχους, διπλωμάτες. Και θα μπορούν να επισκεφτούν την έκθεση ελεύθερα. Δεν υπάρχει κόστος επίσκεψης, κόστος συμμετοχής. μέσα από την εγγραφή του στην σελίδα της έκθεση. <συσίλιο> ή όποιο, εν πάση έχει κάποια πρόσκληση από κάποιον από όσου προαναφέρατε και Πρόσκληση να έχει. Mm -hmm. η, η... Εγγραφή, η εγγραφή μέσα από την σελίδα τη έκθεση είναι απαραίτητη πλέον. Ναι. Είναι και τα μέτρα ασφαλεία που πρέπει να, 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 να τη δουν σχολαστικά και είναι απόλυτα. Απο, απο, και, και, και μια μιλάμε, και, μιας και μιλάμε για αμυντική έκθεση, να αναφέρουμε ότι το, η άμυνά μα πλέον, το αμυντικό μα όπλο κατά του κορονοϊού, είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο. <laughs> Ξεκάθαρα. <laughs> Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Ε, θα μου επιτρέψετε. Mm -hmm. Να σας αναφέρω εδώ πέρα την καθοριστική συμβολή και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Mm -hmm. ε, αν έχουμε δύο λεπτά... Όσο θέλετε, ναι. Ε, θα πρέπει να, να μιλήσω για, για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει α, αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ε, και συγκεκριμένα ο Υπουργός, ο κύριος α, Παναγιωτόπουλος, θα προεδρεύσει σε συζήτηση στροκλής τραπέζης για τις αμυντικές πρωτοβουλίες της, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η Υπουργοί Άμυνας από χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τις πρωτοβουλίες PESCO, CARD, EDF με τη συμβολή τους στην αμυντική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ε, αυτό θα γίνει την, την πρώτη μέρα της έκθεσης της τρίτης, στις δύο ώρα του μεσημέρι που θα υπάρχει, θα είναι διαθέσιμο και το live streaming μέσα από τη σελίδα του Υπουργείου αλλά και της έκθεσης. Την ίδια ημέρα στις 4 ο πρόεδρος του European Defense Agency, ο κύριος NDV, ε, θα, θα, μιλήσει για τα εργαλεία ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αμυντική βιομηχανία. Ε, να προσθέσω ότι την επόμενη μέρα την Τετάρτη 14 Ιουλίου ο κύριος Άδωνος Γιοριάδης ο κύριος Υπουργό Ανάπτυξης θα μιλήσει για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας ενώ την τελευταία μέρα της έκθεσης την 5η στις 15 Ιουλίου στις 3 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ικανότητα και ανάπτυξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, απαιτήσει και και εφαρμογή με τον αρχηγό τον κύριο, τον κύριο Φλόρο, με τον αναπληρωτή διευθυντή τη Γενική Διεθνή Αμυντικών Εξοπλισμών τον κύριο Μισελ Παπαδάκη, καθώ και τον πρόεδρο του, του ΣΕΚΠΗ τον κύριο Ροζολή. Υπό του, Υπό του, του, του Ροζολή. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, βέβαια, εγώ να σα πω την αλήθεια, αυτό που περιμένουμε να δούμε, επειδή έχουμε μια ενημέρωση για το ποιοι συμμετέχουν και ποιο δεν συμμετέχουν, θα παρουσιάσουν, νομίζω ότι θα φανεί η δυναμική που έχουν κάποιε ελληνικέ εταιρείε και δεν αναφέρομαι μόνο στι μεγάλε, αναφέρομαι και σε μικρέ εταιρείε οι οποίε βλέπω ότι παρουσιάζουν κάποια προϊόντα που αξίζει κάποιο να τα, να, τα προσέξει και να τα αξιοποιήσουν οι ενόπλε δυνάμει, αν του κάνουν βεβαίω. Αλλά είναι νομίζω πολύ ενθαρρυντικό ότι υπάρχει σφιγμός αυτό που λέμε συχνά για την ελληνική βιομηχανία. Δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα, απλά να υπάρξει ένα σχεδιασμό κυρίω για να εκμεταλλευτούμε αυτέ τι πραγματικά μεγάλε δυνατότητε που υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ, μυαλά έχουμε πολλά αρκεί να τα αξιοποιήσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κάθε επιτυχία, αν και νομίζω ότι είναι εξασφαλισμένη η οργάνωση ε, όπω την παρακολουθώ αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε σε επαφή, ε, είναι άψογη. Συνεπώ, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Καλή επιτυχία. Σα περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.